Οι άστεγοι αυξάνονται και στο Ηράκλειο. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε σε ένα ακόμη κομβικό σημείο της πόλης, όπου έχει στήσει το σπιτικό του άστεγος, ο οποίος αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας. Και όμως αυτό το σημείο, πίσω από τα λουλούδια, έχει οριοθετήσει με σεντόνια και πετσέτες τη μικρή του καλύβα, ο 52χρονος Ασλάμ από το Πακιστάν. Απ' τον δρόμο μέσα ένα μήνα. Όλη μέρα δεν τρώει, όλη βράδυ δεν τρώει μόνο. Πολύ ματρός. Λίγο, γιατί και δεν έχει τουαλέτα. Εγώ πού να πάει μετά. Πού κάνει μπάνιο. Όποιος μπορεί να σας βοηθήσει, αυτό λέτε. Ποιος μπορεί, κυρία. Μόνο Θεό μπορεί. Αυτό κόσμο εγώ όλοι βλέπει. Αυτό δεν βοηθάει. Ο Ασλάμ βρίσκεται στο νησί μας τα τελευταία 10 χρόνια. Όπως μας είπε, εξασφάλιζε μερικά μεροκάματα σε αγροτικές εργασίες στην ενδοχώρα, όμως η ζωή του άλλαξε προς το χειρότερο μετά από τροχαίο ατύχημα. Ναι, τρακαρά πάει και μετά, αυτό βλέπεις, αυτό όλα κόβει. 6 μήνες εγώ δεν μιλάει, δεν βλέπω. Πότε εγώ βλέπω και μετά πήρε κρότσι, μετά εγώ σιγά σιγά πάει τουαλέτα. Νόμο δεν βοηθάει, συνομία δεν βοηθάει, Γιώργη Union δεν βοηθάει, UN δεν βοηθάει. Τι να κάνουμε. Ο ίδιος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, ενώ με το καροτσάκι προσπαθεί να μετακινηθεί σε κοντινές αποστάσεις για τις βασικές του ανάγκες. Ποντάρει στην ανθρωπιά και ελπίζει οι αρμόδιες υπηρεσίες να δούμε μία άλλη ματιά το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Τι, μόνο δικό σου έχω ζωή, δικό μου δεν είναι ζωή. Δικό μου δεν είναι παιδιά, δεν είναι μάμα, παπά. Τι έχω μόνο.